λείπετε πολλές φορές από τη συνέντευξη τύπου του προπονητή του Αθώνα. Παρακολουθώ όμως τα λεγόμενα. Δεν αμφιβάλλω. Απλά, εντάξει, παραμονή ενός ευρωπαϊκού παιχνίδιου, ξέρετε ότι δεν είναι, είναι δύσκολο να τοποθετούμε σε αυτά τα θέματα μεταγραφές, γιατί σίγουρα πρέπει να πιστέψετε ότι για μας αυτό που έχει αυτή τη στιγμή με μεγαλύτερη αξία είναι αυριανό παιχνίδι. Σίγουρα η προσπάθεια της ομάδας όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυση συνεχίζεται, αυτό είναι σίγουρο. Και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά πάνω σε αυτό το, σε αυτό το πράγμα. Απλά πάντα βάζουμε κάποιες προτεραιότητες μπροστά μας, όλοι μας, όσον αφορά τουλάχιστον εγώ, γιατί είμαι προπονητής, άρα υπάρχουν σίγουρα κάποια πράγματα που κάποιες στιγμές, όπως είναι σημερινή και αυριανή, βάζεις κάποιες προτεραιότητες και ασχολείσαι μόνο με συγκεκριμένα θέματα. Έχω όμως συνεργάτες που ασχολούνται σίγουρα με τα θέματα της ενίσχυσης της ομάδας. Για το αριθμό των παικτών δεν θέλω να σας πω. Και για το αν εξαρτώνται αυτά οι μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται από το Σίκορα, επειδή γράφεται συχνά το όνομα, σας διαβεβαίνω ότι δεν έχει καμία σχέση Σίκορα με τις μεταγραφές που θα γίνουν οι στόχοι. Δεν είχε εξ αρχής coach. Ποτέ δεν είχε σχέση. Από τη στιγμή που η παραμονή του Σίκορα ήταν δεδομένη το προηγούμενο καλοκαίρι, δεν είχε καμία σχέση. Τώρα, ξέρετε πολύ καλά και εσείς ότι το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ είναι σχεδόν πλήρες. Έχουμε μία θέση όσον αφορά τον παίκτη που θα πρέπει να αποκτηθεί. Εάν αποκτηθεί περαιτέρω παίκτη από ένα, τότε σίγουρα θα υπάρχει κάποια αποδέσμευση. Που δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να είναι ο συγκεκριμένος παίκτης που οι περισσότεροι ενδεχομένως το βάζουν στο παίκτη. Μπορεί να είναι και όπως τίποτα άλλο.